Γεια σας, είμαι η Αφροδίτη από το κανάλι Αφροδίτη Mac στο YouTube, η αυτοδημιούργητη, αυτοαπασχολούμενη θα το έλεγα, δημοσιογράφος. Έχετε δει διάφορα βιντεάκια, έχετε ακούσει, άλλα πιο αγανακτισμένα, άλλα πιο παραπονεμένα. Σήμερα ξεκινάμε ένα βιντεάκι που θα βοηθήσει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καλή χρήση και γνώση και χειρισμό του υπολογιστή. Ύστερα από το κινητό ξεκινάμε μια σειρά από μαθήματα, βιντεάκια, μικρά, όχι πολύ μεγάλα βιντεάκια για να μην σας κουράσω, που θα μάθουμε κάποια βασικά πράγματα μέσα στο λάπτοπ, μέσα στον υπολογιστή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, ντρέπονται να παραδεχτούν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή, ντρέπονται να το παραδεχτούν. Εντάξει, είναι τρομερά χρήσιμος ο υπολογιστής για τη δουλειά και όχι μόνο, για διάφορες χρήσεις. Θα σας μάθω μερικά βασικά πραγματάκια, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει το βιντεάκι, είναι χρήσιμο, είναι ενδιαφέρον. Και θα τα πούμε, συνεχίζουμε. Είναι ένα βιντεάκι, νομίζω είναι σε σειρά. Τώρα το ξεκινάω, δεν σας λέω τίποτα έκπληξη και θα είμαι κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε. Γραφτείτε στο κανάλι μου, παρακολουθήστε όλα τα ειδησιογραφικά, κοινωνικά, αστεία και μη βιντεάκια και χαζά που μπορεί να ανεβάσω. Εγώ θα είμαι δίπλα σας. Φιλάκια! Πάμε να δούμε μερικά πράγματα, λοιπόν. Πάμε να δούμε μερικά πράγματα. Έχουμε το λάπτοπ. Ανοίγουμε το καπάκι μας. Πατάμε το κουμπάκι. Και ανοίγει. Πάντα ελέγχουμε αν χρειάζεται και φόρτιση. Αυτό είναι το ποντίκι. Για όσους παιδεύονται και δεν μπορούν να το χειριστούν, υπάρχει καλώδιο που συνδέει το κανονικό ποντίκι στη μία πλευρά του λάπτοπ. Μπορούμε να πατήσουμε το Enter. Εγώ εδώ χειρίζομαι με το ποντίκι και βάζω και τον κωδικό μου. Και μπαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας. Εδώ είναι η αρχική σελίδα, η επιφάνεια εργασίας μας. Από αυτά τα κουμπάκια μπορούμε να χειριστούμε την ένταση του ήχου, να αλλάξουμε από ελληνικά σε αγγλικά και αν πατήσουμε τον πλανήτη, μας εισάγει στο ίντερνετ. Άλλαξε το εικονίδιο, από εκεί που ήταν ο πλανήτης έγινε έτσι και άμα θέλουμε το κλείνουμε για να ξαναβγούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε εικονίδια με αρχεία, ο κάδος ανακύκλωσης, αν θέλουμε να σβήσουμε κάτι, πατάμε δεξί κλικ, διαγραφή και πάει και στον κάδο. Δεξί κλικ, δημιουργία, συντόμευσης ή φάκελο. Μπορούμε να πατήσουμε το backspace που είναι για να διαγράψουμε, πατάμε όνομα αρχείου, αν πατήσουμε το enter, αποθηκεύτηκε το όνομα του αρχείου. Το διαγράφουμε είτε με το δεξί κλικ ή το παίρνουμε, το σύρουμε και το πατάμε στα σκουπίδια. Δεξί κλικ, άδειασμα του κάδου. Καθαρίζουμε το ιστορικό μας. Τώρα θα σας δείξω μερικά απλά πράγματα. Εγώ έχω δημιουργήσει αρχείο με τη μουσική μου, τα κείμενά μου, τις φωτογραφίες μου. Για παράδειγμα, επιλέγω μια εικόνα που μου αρέσει. Δεξί κλικ. Ορισμός ως φόντο επιφάνειας εργασίας. Και αυτομάτως βλέπετε ότι το φόντο, κλείνω, άλλαξε. Όταν θα ανοίξω ένα αρχείο, μπορώ πατώντας το εικονίδιο αυτό να κάνει ελαχιστοποίηση. Μου το βάζει στην άκρη, αλλά δεν φεύγει, δεν εξαφανίζεται. Και αν το ξαναπατήσω, μπορεί να μου μεγαλώσει το παράθυρο, με το δεύτερο τετράγωνο το μικραίνει και με το χ το σβήνει τελείως. Κάθε φορά που ανοίγω ένα παραθυράκι, εμφανίζεται και στην μπάρα εργασιών, στη γραμμή εργαλείων. Σας τα λέω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, ούτε να σας ζαλίσω και να κουραστείτε. Έχω ένα αρχείο με τις ταινίες μου
Υπάρχει συγκεκριμένο αρχείο που έχω κατεβάσει από το ίντερνετ που ανοίγει τις ταινίες και τις αναπαράγει. Για παράδειγμα, επιλέγω μία ταινία. Δεξί κλικ με το ποντίκι μου. Το ανοίγω με το Media Player Classic. Το κατεβάζω από το ίντερνετ. Μου ανοίγει την ταινία. Μέγιστο ποιό το παράθυρο, ανοίγω και την ένταση του ήχου. Το παγώνω με το να πατάω πάνω στο ποντίκι. Βλέπετε, από εκεί που έχει το σύμβολο της αναπαραγωγής, μετατράπηκε σε παύση και μπορώ να πάω στο αρχείο που είναι η ταινία. Subs είναι υπότιτλοι. Βλέπουμε εδώ ότι έχω προβολή μεγάλα εικονίδια. Παίρνω τον υπότιτλο, τον σύρω και τον πετάω μέσα στην ταινία και λέει ότι φορτώθηκε επιτυχώς. Και ύστερα αναπαράγεται η ταινία μου. Και αν την προχωρήσω παρακάτω, βλέπουμε ότι οι υπότιτλοι έχουν τοποθετηθεί επιτυχώς στην ταινία. Αν θέλω να πάω πίσω στις ταινίες χωρίς να πατήσω, μπορώ ή με το βελάκι ή πατώντας από την τελευταία επιλογή, subs, στην ταινία. Αν θέλω να κάνω πίσω πάλι με το βελάκι ή πάλι classic, που είναι η προηγούμενη κατηγορία που έχω ταξινομήσει τις ταινίες μου. Από εδώ μπορώ να πατήσω, είναι η λίστα με όλα μου τα αρχεία, οπότε μπορώ από εκεί που είμαι στο σινεμά να πατήσω εικόνες κατευθείαν, με τοποθετεί μέσα στις εικόνες μου. Αν πατήσω το φάκελο εδώ, βλέπω όλα τα αρχεία του υπολογιστή μου. Αν πατήσω το μενού, είναι όπως και στο κινητό μου, βγάζει όλα τα αρχεία που έχω μέσα στον υπολογιστή μου. Καλό είναι στην επιφάνεια εργασίας σας να περιλαμβάνετε τον πίνακα ελέγχου και τον υπολογιστή. Ο υπολογιστής είναι όλα τα αρχεία που έχετε, στοιχεία λήψης, μουσική, έγγραφα, βίντεο, βλέπετε τη χωρητικότητα που περισσεύει. Και ο πίνακας ελέγχου είναι και για τις ρυθμίσεις, προστασία οθόνης, τα πάντα. Αυτά θα τα αφήσω να τα ψάξετε μόνοι σας. Βέβαια, για να είμαι δίκαιη, θα πατήσω εξατομίκευση ή μπορώ να πάω από το εικονίδιο που βλέπουμε εδώ, τα εργαλεία, να πατήσω εξατομίκευση και να αλλάξω το φόντο μου και την οθόνη κλειδώματος. Στην οθόνη κλειδώματος έχω βάλει αυτή τη φωτογραφία. Πατάμε αναζήτηση, επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε τον υπολογιστή και αποθήκευση, την επιλέγουμε και αλλάζει. Αυτά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ως προς το ίντερνετ. Αλλά πριν πάμε στο ίντερνετ, θα σας δείξω πως μερικά βασικά, πολύ λίγα και περιεκτικά πράγματα για το πώς να γράφουμε ένα κείμενο. Έχω ένα συγκεκριμένο αρχείο, δεν έχω τα Microsoft. Έχω τα Open Office. Καλό αρχείο είναι. Επιλέγουμε αν θέλουμε έγγραφο κειμένου ή υπολογιστικό φύλλο, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε πίνακες, διαγράμματα και διάφορα άλλα, ή παρουσίαση που είναι για slides, είναι για όσους θέλουν να κάνουν παρουσίαση project σε μεγάλο μέγεθος, με μεγάλα γράμματα και όλα αυτά. Θα σας δείξω το έγγραφο κειμένου. Λοιπόν, και μας οδηγεί εδώ. Λοιπόν, αν πατήσω το κουμπί αυτό, δημιουργεί ένα κενό. Δηλαδή ότι μπορώ να ξεκινήσω το κείμενό μου από πιο κάτω. Ή αν πατήσω το backspace, με πάει πάλι πίσω. Αν πατήσω το enter, με πάει από κάτω. Αυτό. Αν πατήσω το caps lock, μου δημιουργεί το κεφαλαίο. Θα γράψω κάτι τυχαίο τώρα. Βλέπετε, το caps lock είναι κλειστό, άρα μου γράφει μικρά γράμματα. Μπορώ με το ποντίκι μου να επιλέξω και να το κάνω έντονο. Ή να το ξαναβγάλω, να το κάνω πλαγίως. Πατώντας τα δεύτερη φορά επανέρχεται στην αρχική του μορφή, να το υπογραμμίσω, μπορώ να το βάλω στην άκρη ή στο κέντρο, μπορώ να αλλάξω το χρώμα του.
με το βελάκι πάνω επανέρχεται στην αρχική του μορφή. Μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος του κειμένου και το είδος της γραμματοσειράς. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω σε εσάς για να μην σας μπερδέψω. Μπορούμε να προσθέσουμε αριθμό σελίδας, υποσέλιδο, κεφαλίδα, πίνακα, εικόνα, πίνακα και διάφορα άλλα πράγματα. Όταν αποθηκεύσουμε το κείμενό μας, για να το αποθηκεύσουμε μάλλον πάμε αρχείο, αποθήκευση ως, επιλέγουμε τη θέση μέσα στον υπολογιστή, δηλαδή μπορούμε να το αποθηκεύσουμε είτε στην επιφάνεια εργασίας μας, είτε στα έγγραφά μας. Γράφουμε το όνομα που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε. Πατάω το backspace. Γράφω το όνομα αρχείου που θέλω. Και ύστερα πατάω αποθήκευση. Βγαίνω από εδώ, πατάω το χ. Και όπως βλέπετε έχει αποθηκευτεί το κείμενό μου. Στην επιφάνεια εργασίας, δεξί κλικ. Το διαγράφω. Αν τα λέω γρήγορα να μου το πείτε. Ή τουλάχιστον θα πρέπει να στείλετε μου μήνυμα στο Viber για σχόλια. Ο αριθμός του κινητού μου, αν θέλετε να με αποθηκεύσετε στο Viber, είναι 694-054-1093. Θα ήθελα να μου στείλετε προτάσεις, ιδέες για καινούργια βιντεάκια που θα θέλατε οπωσδήποτε να δούμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε, να με ρωτήσετε κάτι για κάποια γνώμη, για κάποια θέματα τσουρουφλίζοντα, ή θέματα τα οποία θα θέλατε να τα αναλύσουμε μαζί. Λοιπόν, συνήθως το Microsoft Office μπορεί κανείς να τα αγοράσει, μπορεί να τα βρει δωρεάν στο ίντερνετ. Το υπολογιστικό φύλλο είναι για πίνακες, είναι για διάφορα άλλα. Δηλαδή γράφετε κάτι, προσθέτετε αριθμητικά στοιχεία. Και η παρουσίαση είναι όπως το PowerPoint. Δηλαδή, δεξί κλικ, προσθέτουμε και διαφάνεια. Δεξί κλικ, νέα διαφάνεια. Δεξί κλικ, διαγραφή διαφάνειας. Μπορούμε να επιλέξουμε τη διάταξη. Δεξί κλικ, μπορούμε να μεταφέρουμε τη δεύτερη διαφάνεια μετά την πρώτη, να αλλάξουμε τη σειρά των διαφανειών. Δίπλα βλέπουμε αν θέλουμε να έχουμε τρία παράθυρα ή δύο παράθυρα ή να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία. Και με τον ίδιο τρόπο αλλάζουμε τη γραμματοσειρά μας, το μέγεθος, κάνουμε αρχείο, αποθήκευση ως και το αποθηκεύουμε στο σημείο που θα επιλέξουμε εμείς. Λοιπόν, ύστερα ανοίγω το ίντερνετ, πατάω το Mozilla, μπορεί να κάποιοι να έχουν το Google Chrome, άλλοι το Internet Explorer, εγώ επέλεξα το Mozilla. Εντάξει, όλα τα ίδια είναι πάνω κάτω. Μπορούμε να κυλήσουμε το ποντίκι μας στην μπάρα για να κατέβει το παράθυρό μας. Μπορούμε να αλλάξουμε τη φωτεινότητα με αυτό το κουμπί. Να την ανεβάσουμε. Βλέπουμε την αρχική μου σελίδα που έχω επιλέξει στο Google. Πατάω Αγορά Αθήνα. Ύστερα πατάω Enter. Που σημαίνει OK, ότι μας πάει και μας βγάζει διάφορα αποτελέσματα. Όσοι χρησιμοποιούν το κινητό, ελπίζω όλοι, βλέπουν τα πάντα, πατάμε. Σε αυτό που θέλουμε, που μας ενδιαφέρει, στη γαλάζια γραμματοσειρά, μας πάει πάνω, βλέπουμε τα πάντα. Πηγαίνουμε πίσω. Μπορούμε με το συν να ανοίξουμε και δεύτερη καρτέλα, να έχουμε ταυτόχρονα 2 και 3 και όσα θέλουμε παράθυρα ταυτόχρονα ανοιχτά, επιλέγουμε τα πάντα, ό,τι θέλουμε, να μπούμε στο YouTube, να δούμε βιντεάκια, στα email μας, αγγελίες, είτε για εργασία, είτε για έβρεση σπιτιού, είτε αυτοκίνητο ή διάφορα άλλα. Bookmarks είναι σελίδοδείκτες που έχω αποθηκεύσει για να μπαίνω να βλέπω τακτικά αυτά που θέλω. History, μπορούμε να κάνουμε καθάριση ιστορικού. Εγώ το έχω στα αγγλικά. Έχω αποθηκεύσει κάποια πράγματα. Πατάω τυχαία σε μία σελίδα. Είμαι σε μία σελίδα.
Πάνω στο αστεράκι μπορώ να σβήσω τον... να δημιουργήσω αποθήκευση ως... είτε στην γραμμή εργασιών, είτε στο μενού μας, στους σελίδοδείκτες, είτε να ή remove. Πιο συγκεκριμένα, επειδή αυτός ο σελίδοδείκτης είναι ήδη αποθηκευμένος, θα σας πάω σε ένα καινούριο. Λοιπόν, θα σας πάω αγορά Αθήνα που πήγαμε και πριν. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το αστεράκι είναι άδειο. Αν το πατήσω, αποθήκευση ως, είτε στους σελιδοδείκτες είτε στη γραμμή εργασιών. Πατάω menu και αποθήκευση ή cancel ή ακύρωση. Όταν πατήσω αποθήκευση, αμέσως γίνεται γαλάζιο το αστεράκι. Μπορώ να το πατήσω remove, αποθηκεύει και φεύγει. Όταν αποθηκεύεται και πατήσω save, θα πάω στο σελίδο δείκτες και θα το δω κάτω-κάτω, αποθηκευμένο. Εδώ το αποθηκεύσαμε, όχι στο μενού μας, εδώ. Στη γραμμή εργασιών. Και remove, απόσυρση του σελίδο δείκτη. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε ταινίες, μπορούμε να ψάξουμε για μαγαζιά, πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία. Να δούμε ό,τι θέλουμε στο ίντερνετ. Τώρα πια το ίντερνετ έχει ανοίξει γέφυρες σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να μάθουμε πληροφορίες για βιβλία, για ρούχα. Να βρούμε τα πάντα στο ίντερνετ. Ελπίζω να ακολουθήσουμε τα όρια, τους ειδικούς κανόνες, γιατί η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Μπορούμε να δούμε ταινίες, βιντεάκια. Ό,τι θέλετε, ο κάθε άνθρωπος θέλει τον υπολογιστή, το ίντερνετ για διαφορετικό σκοπό. Τώρα μπορείτε να μπείτε στο σύστημα TaxisNet, ο ΑΕΔ, να δηλώσετε και ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας για τη φορολογική δήλωση. Και βλέπετε τα πάντα μέσω υπολογιστή. Στο YouTube, αν πατήσουμε, μπορούμε να συνδεθούμε, sign in, να πατήσουμε το όνομα και το κωδικό του email μας, να συνδεθούμε στο λογαριασμό μας ή τέλος πάντων δεν χρειάζεται απαραίτητα για όσους έχουμε και δικό μας κανάλι, να πατήσουμε κάτι στο YouTube, π.χ. το όνομα ενός τραγουδιστή, τραγούδια, ταινίες και διάφορα άλλα. Να δούμε τις ειδοποιήσεις μας από το κουδουνάκι, να πατήσουμε πάνω στο λογαριασμό μας, βιβλιοθήκη, βίντεο που μας αρέσουν και παρακολούθηση αργότερα. Τι έχουμε αποθηκεύσει για να παρακολουθήσουμε αργότερα. Αρχική σελίδα. Θέλουμε να αποθηκεύσουμε ένα βιντεάκι που βλέπουμε για πρώτη φορά. Πώς το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πατάμε πάνω στο βίντεο. Πατάμε στο κέντρο του ποντικιού ή εδώ. Κλείνει. Όταν μας βγάζει διαφημίσεις, λέει 5, 4, 3, 2, 1, οπότε μετά παράληψη διαφημίσεων. Εάν πατήσουμε το χεράκι, μας το αποθηκεύει αυτό το χεράκι. Ήταν γκρι, έφυγε από τα βίντεο που μας αρέσουν. Αν το ξαναπατήσουμε γίνεται γαλάζιο. Αποθηκεύεται στα βίντεο που μας αρέσουν. Αποθήκευση. Επιλέγουμε σε ποια λίστα θέλουμε να το αποθηκεύσουμε, αν έχουμε δικό μας κανάλι. Μπορούμε να το κοινοποιήσουμε στο Viber, αν είμαστε από κινητό. Ή στο Facebook ή όπου θέλουμε. Επιλέγουμε τους φίλους που θέλουμε να τους κοινοποιήσουμε. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε και το βιντεάκι που ανέβασα στο YouTube. Για το κινητό, εκεί βλέπετε αναλυτικά πώς στέλνουμε φωτογραφία, πώς κοινοποιούμε ένα αρχείο σε κάποιον φίλο μας μέσω social media και διάφορα άλλα. Αν θέλουμε να κατεβάσουμε ταινία από το ίντερνετ, ρωτήστε με. Δεν θα το δηλώσω στο βιντεάκι γιατί θεωρείται πειρατεία και μετά θα με κυνηγάνε, παιδιά. Απλά τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πολλά μπορείτε να κάνετε στον υπολογιστή. Εμένα δεν μου έδειξε κανένας, μόνη μου έμαθα. Αν πατήσετε όλα τα κουμπιά,
Το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να χρειαστείτε format. Μετά πάλι από την αρχή. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δηλαδή, πατήστε όλα τα κουμπιά και θα μάθετε. Πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα όλοι μπορείτε να μάθετε, αρκεί να θέλετε να μάθετε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο ο υπολογιστής. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Τα πράγματα είναι απλά, η ζωή είναι ωραία. Ο υπολογιστής είναι κάτι που μαθαίνετε πάρα πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε. Θα πατήσουμε όλα τα κουμπάκια, θα κάνουμε λάθη. Άνθρωπος που δεν κάνει λάθη δεν υπάρχει. Και θα μάθουμε. Δεν είναι δύσκολο. Είναι ο υπολογιστής χρήσιμο εργαλείο για τη δουλειά μας. Πρέπει όλοι να ξέρουμε έστω 3-4 βασικά πράγματα. Παρακολουθήστε και το βίντεο με τα μαθήματα που παραδίδω για το κινητό, για όσους και όσες δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν καλά το κινητό τους, να βγάζουν φωτογραφία, να στέλνουν αρχεία. Και πιστεύω ότι θα τα πάτε τέλεια. Πιστεύω σε εσάς. Γραφτείτε στο κανάλι μου, πατήστε like, ό,τι θέλετε. Και μείνετε ενημερωμένοι για τα καινούργια ζουμερά θεματάκια, δεν σας λέω τίποτα έκπληξη, που θα ακολουθήσουν. Μόλις μιλήσατε με την αυτοαπασχολούμενη δημοσιογράφο Μαρία Φροδίτη Καλαμάκη. Φιλάκια!